centra.com.gr, το ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. Με συνεχή ενημέρωση για όλα όσα συμβαίνουν τη στιγμή που συμβαίνουν. Συνδέσου με το μεγαλύτερο ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. centra.com.gr. Συνδέσου με την ενημέρωση. Μένουμε ασφαλείς και ενημερωμένοι. Μένουμε Αντένες 936. Κύριε Παπαδόπουλε, δυστυχώς είστε και πάλι μαζί μας. Τι να κάνουμε, έτσι πρέπει. Θα δούμε πότε θα τελειώσουμε με αυτό το θέμα. Πραγματικά θέλουμε να σας έχουμε μόνο για άλλα και ευχάριστα πράγματα. Δυστυχώς όμως σας έχουμε και πάλι, γιατί φαίνεται ότι ο άθροισμα των ακρουσμάτων του Παρασκευά Σαββατοκύριακο ανακοινώνεται σταδιακά, όπως είχε προβλέψει και είχε προτείνει ο κύριος Σαββόπουλος, για να μην προκληθεί κοινωνική αναστάτωση. Δεν ξέρω αν αυτό είναι βέβαια το πλέον ενδεδειγμένο. Χθες 17, σήμερα άλλα τόσα περίπου, για να φτάσουμε περίπου στον πραγματικό αριθμό που έχουμε μέχρι και αυτή την ώρα. Στο ΙΚΑ αυτή τη στιγμή πάρα πολλοί κόσμος περιμένει και στην ουρά για το τεστ στον ΕΟΔΗ. Χαμός και στα νοσοκομεία από κόσμο που πηγαίνει. Τα εξηγήσαμε χθες ότι μόνο με συμπτώματα μπορεί να σου κάνουν εκεί το τεστ, αλλιώς δεν σε ενδέχονται και πας αλλού. Οι ιδιώτες απ' την άλλη, που έχει αναπτυχθεί και αυτό το κομμάτι στον τόπο μας, με ένα τίμημα να πληρώσει για να κάνεις το τεστ. Κύριε Παπαδόπουλε, πού βρισκόμαστε? Με την Καστοριά να είναι στο level 3 πια, έτσι? Είμαστε στο επίπεδο 3. Υπήρχε μία αντίδραση από τον κόσμο στην αρχή, γιατί μπήκαμε στο επίπεδο 3. Μα και δικαιολογημένα όμως, δικαιολογημένα να το πούμε αυτό. Διότι όταν ακούει κάποιος 0-0-0 κάθε μέρα, ένα 0-0-0, σου λέει γιατί μπαίνω. Αυτό έχει μια, είναι λογικό. Δέστε, ο ΕΟΔΗ μάλλον δεν κοιτάει τα ημερήσια κρούσματα, κοιτάει τα εβδομαδιαία. Και τις τελευταίες εβδομάδες είχαμε μια σταδιακή αύξηση των κρουσμάτων. Άρα δεν θα πούμε χθες ή προχθές είχαμε 1-0-2. Ναι. Θα κοιτάξουμε το σύνολο της εβδομάδος. Οπότε σταδιακά, εβδομάδα με την εβδομάδα, τα κρούσματα ανέβαιναν. Θα πρέπει να μάθουμε να αποδεχόμαστε την αλήθεια. Δυστυχώς οι Έλληνες φοβούνται την αλήθεια όταν την ακούνε. Εκ των υστέρων βέβαια αποδεικνύεται, ναι, ότι σωστά πάρθηκαν κάποιες αποφάσεις. Οπότε πρέπει να τηρήσουμε τα μέτρα που υπάρχουν σήμερα. Με ό,τι επιπτώσεις έχει αυτό και στην επαγγελματική ζωή και στα μεροκάματα ανθρώπων, ειδικά της νύχτας, και από εκεί και μετά βλέπουμε την μετατόπιση, κύριε Παπαδόπουλε, γιατί από τον Μάρτιο-Απρίλιο μιλούσαμε κυρίως για τις μεγαλύτερες ηλικίες, για τους ηλικιωμένους μας. Τώρα βλέπετε, μιλάμε για δημοτικά που κλείνουν τάξεις, για γυμνάσια που κλείνουν τάξεις, για λύκεια που κλείνουν τάξεις, για καφετέριες που υπάρχουν κρίσματα στο προσωπικό και κλείνουν προληπτικά. Έχουμε μια μετατόπιση ηλικιακά. Αυτό ήταν αναμενόμενο? Ή τον Μάρτιο δεν ασχολούμασταν, ενώ και σίγουρα τον Μάρτιο υπήρχαν και στους νέους ανθρώπους, αλλά κανείς τότε δεν ασχολούνταν με τους νέους? Και τον Μάρτιο υπήρχανε, ναι, κρούσματα σε μικρότερες ηλικίες, αλλά επειδή τα κρούσματα ήταν σε αριθμό πολύ μεγάλα, ναι, με αποτέλεσμα οι θάνατοι να είναι πολλοί, ναι, επικεντρώθηκε το θέμα στις μεγάλες ηλικίες, γιατί εκεί ήταν ο υπερβολικά μεγάλος αριθμός των θανόντων. Άρα δεν είναι κάτι καινούριο που ακούμε σήμερα, κρούσματα σε πιο μικρές ηλικίες, και τότε υπήρχανε, απλώς το βάρος έπεσε την απώλεια ζωής. Μάλιστα. Και εκεί είχαμε επικεντρωθεί, έχετε δίκιο, και ήταν συνήθως, όχι σε όλες τις περιπτώσεις, είχαμε 38 παραδείγματα και νέων ανθρώπων που έφυγαν πάντως από κοντά μας, έτσι. Δεν θέλω να τα ξεχνάμε αυτά. Βεβαίως, αλλά στις περισσότερες περιπτώσεις με κάποιο υποκείμενο νόσημα, έτσι. Ναι, ναι. Τώρα, μας λένε για τις 14 πάλι μέρες, αυτές οι περίφημες 14 μέρες, αυτό το επίπεδο 3. Και ότι έτσι θα βαδίζει η ζωή μας, κάθε 15ήμερο θα ελέγχεται η κατάσταση στην Καστοριά και θα μπαίνουμε αυτόματα με πιο κόκκινο ή λιγότερο κόκκινο χρώμα στον χάρτη της χώρας. Όχι μόνο στην Καστοριά, το ίδιο γίνεται το ίδιο σε όλη την Ελλάδα. Σωστά, σωστά, σωστά. Εμείς τι πρέπει να κάνουμε για να φύγουμε από αυτό το επίπεδο 3, να είμαστε στο επίπεδο τουλάχιστον 2 ή και στο επίπεδο 1. Είναι εφικτό αυτό να γίνει όταν στην Καστοριά σε λίγο καιρό θα έχουμε πάρα πολύ χαμηλές θερμοκρασίες, θα αναπτυχθούν ιώσεις, τα πρώτα χιόνια έχουν πέσει στο γράμμο?
Είναι εύκολο να φύγουμε από αυτό το επίπεδο 3 ή ήρθαμε για να μείνουμε? Αν προσέξουμε μπορούμε να φύγουμε. Σαφώς οι καιρικές συνθήκες θα παίξουν ρόλο. Αλλά αυτή τη στιγμή σε αναμονή του εμβολίου, το εμβόλιο μας είναι η μάσκα, η απόσταση και το πλύσιμο. Θα πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί στην τήρηση αυτής της τριάδας. Ο κόσμος θα πρέπει να εμβολιαστεί με το αντιγρυπτικό εμβόλιο. Ναι, ειδικά οι ευπαθείς ομάδες, νομίζω ότι ήρθαν τα εμβόλια, καλά κάνετε και το λέτε, και πρέπει, δεν ξέρω ποιος είναι ο κατάλληλος χρόνος, τώρα κατευθείαν, λίγο πιο μετά, να περιμένουν λίγο ακόμη. Δεν ξέρω ποιος είναι ο κατάλληλος χρόνος για να κάνουμε το αντιγρυπτικό εμβόλιο το γνωστό. Με δεδομένο ότι για να φτάσει σε επίπεδο προστασίας το εμβόλιο θέλει από 20 έως 30 μέρες και έχουμε το, σαν δεδομένο έχουμε ότι το πρώτο κύμα γρίπης εμφανίζεται γύρω στα τέλη Νοεμβρίου, μέχρι ο εμβολιασμός πρέπει να αρχίσει γύρω στα τέλη αυτού του μήνα. Γύρω στα τέλη αυτού του μήνα. Οπότε προμηθευτείτε το εμβόλιο από το φαρμακείο σας και κάντε το στα τέλη αυτού του μήνα για οι ευπαθείς τουλάχιστον ομάδες τουλάχιστον να είστε προφυλαγμένοι. Γιατί αυτός ο συνδυασμός, αυτό λένε οι περισσότεροι, δεν ξέρουμε τι μπορεί να φέρει, κύριε Παπαδόπουλε. Ο συνδυασμός δηλαδή της κοινής γρίπης με τον ιό του COVID. Ναι, θέλει λίγο προσοχή γιατί θα μπλέκονται τα συμπτώματα. Άρα ο εμβολιασμός θεωρείται απαραίτητος έτσι ώστε να έχουμε την προφύλαξη από το ένα μέρος που είναι ο ιός της γρίπης. Και φαντάζομαι ο οργανισμός θα έχει να κάνει με έναν εχθρό για να τον παλέψει και όχι με δύο. Φαντάζομαι ότι κάπως έτσι συμβαίνει. Ακριβώς, γι' αυτό πρέπει να γίνει το εμβόλιο από όσους περισσότερο γίνεται. Έχουμε ακούσει φέτος ότι πρέπει να το κάνουν ή τουλάχιστον δεν θα ήταν παράξενο να το κάνουν ακόμη και παιδιά. Θέλετε να μας πείτε κάτι πάνω σε αυτό? Ούτως ή άλλως οι ηλικίες που μπορεί να γίνει είναι από τις 6 μήνες και πάνω. Ναι. Από εκεί και πέρα μπαίνουν διάφορα κριτήρια ανάλογα με τον αριθμό εμβολίων που πιθανά θα έχουμε διαθέσιμα στη χώρα μας. Δηλαδή θα μπορούσαν πραγματικά να κάνουν και παιδιά? Αυτό δεν το είχαμε ξανασυναντήσει άλλα χρόνια. Βεβαίως, είναι υποχρεωτικό να γίνει ακόμα και στις έγκυες, στις λεχόνες και στις θυλάζουσες μητέρες. Αυτό από φέτος πάντως, γιατί άλλες χρόνιες, αυτό να το ξαναπώ λίγο, δεν είχαμε αναπτύξει ποτέ τέτοια συζήτηση. Συνήθως το αντιγρυπτικό το ξέραμε ότι πρέπει να το πάρει ο ηλικιωμένος πατέρας μας, ο παππούς μας κτλ. Όχι, το προτείναμε εμείς, όχι όμως επιτακτικά. Ναι. Πλέον η ανάγκη έχει γίνει επιτακτική. Έχει γίνει επιτακτική, μάλιστα. Ερώτημα εδώ από ακροατή μας. Σε συνδυασμό με μισό λεπτάκι να το δω ακριβώς και το ερώτημα. Παρενέργειες σε ηλικιωμένους μπορεί να έχει σε συνδυασμό με πιθανά φάρμακα που μπορεί να παίρνουν? Ρωτάει εδώ ένα μήνυμα. Συνήθως όχι. Το μόνο που μπορεί να κάνει το εμβόλιο είναι μια ήπια πυρετική κίνηση. Τίποτα άλλο. Τίποτα. Είναι δοκιμασμένο. Κατά πλειοψηφία αυτό είναι, ναι. Είναι δοκιμασμένο. Εδώ δεν χωράνε επιφυλάξεις, γιατί για το άλλο εμβόλιο που έρχεται, ξέρετε, χωρίς να το έχουμε ακόμα, έχουμε πάρα πολλές επιφυλάξεις, κύριε Παπαδόπουλε. Θεωρώ ότι όταν θα βγει στην κυκλοφορία, θα έχει γίνει ο σωστός έλεγχος, δεν θα βγει βιαστικά, άρα δεν θα έχει και παρενέργειες επικίνδυνες. Μάλιστα. Τώρα, σχολεία, επαναλαμβάνουμε, και τμήματα είναι σε αναστολή. Καφέ της Καστοριάς έχουν αναστείλει επίσης την λειτουργία τους για προληπτικούς λόγους. Ποια άλλη πηγή βλέπετε ότι μπορεί να μας απασχολεί στο επόμενο διάστημα? Είχαμε, ας πούμε, και κρούσματα στον ΟΑΕΔ. Είχαμε περιπτώσεις στην αστυνομία. Βλέπουμε ότι κυκλωνόμαστε από πολλές περιπτώσεις. Η ΔΟΗ από χθες βγάζει ανακοινώσεις και λέει μόνο με ραντεβού και από το τηλέφωνο. Τι γίνεται εδώ τώρα, πώς θα πάει η ζωή μας? Ποιους τομείς βλέπετε στη ζωή μας που είναι, θα λέγαμε, στο κόκκινο και επικίνδυνοι? Δεν θα βάλω τομείς επαγγελματικά ή δημόσιους φορείς κτλ. Θα πω γενικά ότι πρέπει να αποφευχθεί ο συγκροτισμός. Αυτό είναι το βασικό θέμα σε οπουδήποτε και αν αυτός υπάρχει. Είτε αυτό είναι δημόσια υπηρεσία, είτε είναι καφετέρια,
ή την ακόμα συγκέντρωση και στο σπίτι, θα πρέπει να υπάρχει μεγάλη προσοχή. Συνάδελφοί σας γιατροί, τους ακούμε ότι να προτείνουν στην κυβέρνηση την υποχρεωτική μάσκα και στους εξωτερικούς χώρους. Εσείς που πάντα από την αρχή αυτής της ιστορίας ήταν πολύ υπέρ της μάσκας, πιστεύετε ότι πρέπει να έχουμε τη μάσκα και στον εξωτερικό χώρο? Τη μάσκα πλέον τη θεωρώ το εμβόλιο μέχρι να βγει το πραγματικό εμβόλιο. Άρα η προστασία της είναι σημαντική και όταν στον εξωτερικό χώρο ερχόμαστε πιο κοντά με ένα συμπολίτη μας, η μάσκα σαφώς προστατεύει. Και μια ακόμη ερώτηση, γιατί μας έκανε εντύπωση πολύ τις τελευταίες μέρες. Είδαμε μια νεότερη έρευνα που δείχνει ότι ο ιός του κορονοϊού μπορεί να διατηρηθεί σε γυαλί, σε χαρτί, χαρτονομίσματα, γυαλί κινητό ή σε ανοξείδωτες επιφάνειες 28 μέρες. Αυτά ευσταθούν, κύριε Παπαδόπουλε, τα έχετε ψάξει? Αυτό δεν είναι καινούριο. Σαφώς σε διάφορες επιφάνειες έχει διαφορετικό χρόνο επιβίωση ο ιός. Ναι, αλλά ξέραμε για 2-3 μέρες τώρα το καθένα. Ξαφνικά ακούμε 28. Σε κάποιες περισσότερο, σε κάποιες λιγότερο. Ναι. Σαφώς οι έρευνες αυτές ήταν πιο βιαστικές πιθανά στην αρχή. Γίνονται πιο συστηματικά πλέον σήμερα και μπορεί οι μέρες να έχουν αυξηθεί. Σαφώς ο ιός επιβιώνει σε διάφορες επιφάνειες για μεγαλύτερα χρονικά διαστήματα. Τώρα να τα βάλουμε σε καλούπι και να πούμε εδώ είναι 5, εκεί είναι 10, εδώ είναι 24, δεν θα το έλεγα έτσι. Εγώ θα εφιστήσω την προσοχή στο να προσέχουμε τις επιφάνειες που ακουμπάμε και να πολυμένουμε τα χέρια μας. Πάντως λένε ότι για το γυαλί, παραδείγματος χάρη και κινητό, χαρτί, παραδείγματος χάρη χαρτονομίσματα και ανοξείδωτες επιφάνειες, 28 μέρες. Ναι, αν αυτό όντως είναι αλήθεια, καταλαβαίνετε ότι πόσο εύκολα και απλά μπορεί να πάρεις τον ιό χωρίς καν να καταλάβεις. Νομίζω ότι από την αρχή είχε υποθεί ότι πρέπει να έχουμε μια ιδιαίτερη προσοχή σε κάποιες επιφάνειες και στα χαρτονομίσματα. Ναι, ναι. Νομίζω αυτό είχε, το καμπανάκι είχε βαρέσει νωρίς. Δεν είναι κάτι καινούριο. Αλλά για 28 μέρες τώρα το ακούμε όμως. Πραγματικά. Δεν ότι αλλάζει ήταν, ο τρόπος προστασίας μας. Ήταν 4 μέρες, μια εβδομάδα βαριά. Δεν αλλάζει ο τρόπος προστασίας μας και ο τρόπος χρήσης των χαρτονομισμάτων, εάν είναι 28 ή είναι 5 μέρες. Μάλιστα. Η αντιμετώπιση του πώς θα χρησιμοποιήσουμε τα χρήματά μας είναι ακριβώς ο ίδιος. Ότι πρέπει να πλένουμε τα χέρια μας, να προσέχουμε πώς τα πιάνουμε, τα χαρτονομίσματα και όλα. Και ένα, ένα σχόλιο για τα τεστ. Επειδή χθες μας απασχόλησε αρκετά στην εκπομπή. Στο νοσοκομείο και είχαμε τις διευκρινήσεις από το νοσοκομείο, γίνονται τεστ μόνο σε όσους έχουν συμπτώματα. Μετά παραπέμπτονται εγνηλατήσεις για τον νεοδή στο ΙΚΑ και εκεί αν είσαι ασυμπτωματικός περνάς ίσως ένα κόσκινο αν θα πρέπει να το κάνεις ή όχι. Περιπτώσεις που είχαμε τις τελευταίες μέρες με τις καφετέριες που πήγαν άλλοι εργαζόμενοι να κάνουν επίσης τα τεστ. Δεν μπορούσαν να τα κάνουν και πήγαν και σε ιδιώτες και τα έκανε με ό,τι αντίτιμο αυτό έχει. Είναι ευέλικτο αυτό το σύστημα? Πιστεύετε ότι έτσι πρέπει να γίνεται και μήπως πρέπει λίγο να δούμε και την πιθανότητα να κάνουν δωρεάν τεστ περισσότερες ομάδες πληθυσμού? Ήδη έχουμε σαν δεδομένο και ότι αυτή τη στιγμή τα τεστ που γίνονται στην Ελλάδα είναι πολύ λίγα. Ο κύριος Δερμιτζόπουλος, καθηγητής βιολογίας στη Γενέβη, ναι, ανέφερε ότι με το ρυθμό που κάνουμε τα τεστ δεν έχουμε και την πραγματική εικόνα των κρουσμάτων. Κατά την άποψή του, τα κρούσματα σήμερα στην Ελλάδα ημερησίως είναι ή αγγίζουν τα 1000 ή λίγο κάτω από τα 1000 ή λίγο παραπάνω από τα 1000 μπορεί να φτάσουν. Την ημέρα. Αυτό είναι αποτέλεσμα του ότι δεν έχουμε μαζικά τεστ. Άρα, τι θα γίνει μέχρι τότε ο κόσμος θα πρέπει... Η πολιτεία διαθέτει τα τεστ ανάλογα με την διαθεσιμότητα που έχει η ίδια στους φορείς της. Δεν πρέπει να γίνει υπερκατανάλωση σήμερα, γιατί δεν θα έχουμε αύριο να κάνουμε ούτε τα αναγκαία. Μάλιστα. Άρα σαφώς σε αυτόν τον τομέα, ανάλογα με τη διαθεσιμότητα, πρέπει να υπάρχει και μια ισορροπία χρήσης τους. Κύριε Παπαδόπουλε, να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ που είστε μαζί μας. Εγώ ευχαριστώ και πάλι θα θέλω να τονίσω, όπως πάντα το λέω, ότι το τρίπτυχο MAP, μάσκα, απόσταση, πλήσιμο, είναι σήμερα το Α και το Ω μέχρι να έρθει το εμβόλιο. Γι' αυτό παράκληση, το τρίπτυχο αυτό να γίνει η καθημερινότητά μας
και το Α και το Ω για την προστασία μας. Καλή σας ημέρα, να είστε καλά. Καλή σας ημέρα. Centra.com.gr, το ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. Με συνεχή ενημέρωση για όλα όσα συμβαίνουν τη στιγμή που συμβαίνουν. Συνδέσου με το μεγαλύτερο ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. Centra.com.gr. Συνδέσου με την ενημέρωση. Μένουμε ασφαλείς και ενημερωμένοι. Μένουμε Αντένες 936.